Είχαμε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε κατά πόσον υπήρχε δυνατότητα εκεί από την Οικονομική Υπηρεσία απαλλαγής μέρους των εντελών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού στα καταστήματα τα οποία ήταν, όπως γνωρίζετε, κλειστά την περίοδο της πανδημίας. Έγιναν οι αιτήσεις, ζητήθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα που έπρεπε από τους συνδημότες μας καταστηματάρχες. Ο σκοπός ο δικός μας ήταν να δούμε το τελικό ποσό σε απόλυτα νούμερα, ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα από την Οικονομική Υπηρεσία του ποσοστού που θα καθοριζόταν από την Οικονομική Επιτροπή. Το ποσό που μας έδωσε η Οικονομική Υπηρεσία για όλα τα καταστήματα είναι περίπου στις 20.000 ευρώ. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει δυνατότητα αυτή την περίοδο για απαλλαγή όλου του ποσού, προτείναμε στην Οικονομική Επιτροπή να μην μπούμε σε διαδικασία τώρα ποσοστών 30, 50, 60%, να θεωρούσαμε ότι μια που ήταν η περίοδος δύσκολη για όλους και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα από την Οικονομική Υπηρεσία απαλλαγής 100% του ποσού. Αποφασίστηκε λοιπόν από την Οικονομική Επιτροπή. Εκτιμώ ότι είναι άλλη μια προσπάθεια στην κατεύθυνση ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Το ευχάριστο, όπως βλέπετε και εσείς, είναι ότι αυτή την περίοδο θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Φαίνεται ότι η ψηψιμότητα και στο Δήμο το δικό μας είναι αρκετά μεγάλη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αγοραστική κίνηση και στα καταστήματα τα εμπορικά, αλλά και στα καταστήματα τα εστίασης. Πολύ δε περισσότερο στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία. Αυτό που θέλουμε και ελπίζουμε εμείς είναι να συνεχιστεί το καλό κλίμα που υπάρχει. Δυστυχώς βλέπετε ότι όχι μόνο στους όμορους νομούς, αλλά και πιο πέρα υπάρχουν κάποια θέματα με κάποιες απαγορεύσεις, με κάποια τοπικά lockdown, κάτι που δεν θέλουμε που δεν είναι να συμβεί στο νομό Λασιθίου. Φαίνεται ότι στο νομό Λασιθίου προς το παρόν η κατάσταση είναι καλύτερη. Οι εμβολιαστέντες στην περιοχή δικιά μας είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους νομούς, κάτι το οποίο θεωρώ ότι δίνει και την δυνατότητα, ας πούμε, να έχουμε έτσι μια περισσότερο με καλύτερη άνεση σε ό,τι έχει να κάνει στην καθημερινότητα και στην κυκλοφορία μας, στις συνεννοητικές εκδηλώσεις, σε ό,τι έχει προγραμματιστεί από το Δήμο. Τα rapid test, όπως ξέρετε, συνεχίζονται στην περιοχή της Ιτίας κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Αύριο θα είναι πάλι το συνεργείο εδώ. Την προηγούμενη Δευτέρα, όπως ξέρετε εσείς, δεν υπήρχε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οπότε εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι, φαίνεται ότι θα πάμε καλά το καλοκαίρι. Αυτό που θέλουμε άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω την προσοχή στους δημότες μας, ότι ζητούμε πάντα την αρρωγή τους σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την κυκλοφορία, με την καθαριότητα. Φαίνεται, το λένε τουλάχιστον οι δημότες, ότι υπάρχει έτσι μια πολύ καλή εικόνα στην πόλη της Ιτίας. Εκτιμώ ότι με την ίδια ζήλο και με την ίδια ζέση πρέπει να συνεχίσουμε και εμείς τις προσπάθειές μας, αλλά όπως σας είπα, χρειαζόμαστε και την αρρωγή των συνδημοτών μας. Κύριε Ζερβάκη, κυρίως η αγορά στηρίζεται με εσωτερικό τουρισμό και το βλέπουμε. Και θα πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας σε αυτό το κομμάτι, πέρα από την προβολή που κάνουμε στον εξωτερικό τουρισμό, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες και να μαγνητήσουμε τον εσωτερικό τουρισμό που ίσως είναι και πιο ωφέλιμος για την περιοχή μας. Το ξέρετε κι εσείς ότι από πέρσι, επειδή είχαμε δει το ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τουρισμό, το ότι υπάρχει πρόβλημα με τις πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Ιτίας, είχαμε στρέψει από πέρσι, αν θυμάστε, την προσοχή μας στον εσωτερικό τουρισμό. Είχαν γίνει πολλές δράσεις, τέλος πάντων, επικοινωνιακές, οι οποίες είχαν αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα είχαμε κατεύθυνση στην κριτική αγορά, επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα από την υπόλοιπη Κρήτη άμεσης προσπέλασης στη Σιτία. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Εξάλλου, ο τόπος ο δικός μας, όπως το ξέρουμε όλοι μας, έχει χαρίσματα που άλλες περιοχές δεν τα έχουν. Φαίνεται ότι οι συμπατριώτες, οι Κρήτες, το βλέπουν, το αναγνωρίζουν. Και η επισκεψιμότητα, όπως το λέτε εσείς, είναι αρκετά μεγάλη από τα υπόλοιπα διαμέρισματα της Κρήτης. Όπως σας είπα, αυτό θέλουμε να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί όταν θα είμαστε εντάξει εμείς στις υποχρεώσεις μας, όταν οι συνδημότες μας θα συνεχίσουν να είναι φιλόξενοι, όταν θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα, με τον καλύτερο τρόπο, διότι
Ξέρετε, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει στον τόπο μας να επαναλάβει την επίσκεψή του. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στην πόλη να αισθανθεί ότι έρχεται σε έναν τόπο που τον αγκαλιάζει, τον φιλοξενεί, αισθάνεται ασφαλής και να είστε σίγουροι ότι με αυτές τις προϋποθέσεις σίγουρα η πόλη της Σιτίας και τα τοπικά διαμερίσματα εκτός τα τουριστικά αλλά και τα υπόλοιπα θα έχουν μια συνεχή επισκεψιμότητα τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες.